Να ανοίξουμε μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση, η οποία έχει να κάνει με τα ασφαλιστικά προϊόντα. Τα ασφαλιστικά προϊόντα τα οποία πρέπει να επιλέγουμε με πολύ μεγάλη προσοχή, είτε αφορά ασφάλεια ζωής, είτε αφορά ασφάλεια αυτοκινήτου, είτε οποιοδήποτε περιουσιακού μας στοιχείου. Και γι' αυτό το λόγο, για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, έχω κοντά μου τον κύριο Κώστα Γαβαλάκη, είναι προϊστάμενος του Τμήματος Ασφαλιστικών Προϊόντων της Τράπεζας Χανίων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα ασφαλιστικά προϊόντα είναι μια τεράστια συζήτηση και νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζει για αυτά, να ξέρει σε ποιους απευθύνεται και πώς πάει να επιλέξει τα προϊόντα αυτά. Ακριβώς. Πρέπει καταρχάς να πούμε ότι ο κόσμος πρέπει να αισθάνεται την ανάγκη της ασφάλισης, όχι μέσα από την υποχρέωση. Καμία υποχρέωση δεν δημιουργεί αυτή την ανάγκη, παρότι υπάρχουν νομοθεσίες οι οποίες επιβάλλουν την ασφάλιση του οχήματος, όμως αυτό θα έπρεπε να ήταν ο τελευταίος λόγος που ασφαλίζουμε είτε το όχημά μας είτε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, όπως αναφέρατε. Η αναγκαιότητα της ασφάλισης πηγάζει μέσα από την ίδια μας τη ζωή. Πηγάζει από την πρώτη στιγμή που γεννιόμαστε. Είναι έμφυτο. Το αίσθημα της ασφάλισης είναι έμφυτο. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι η έννοια της ασφάλισης, όχι φυσικά όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, αλλά με την έννοια της αλληλοβοήθειας, πρωτοπαρουσιάστηκε από τις πρώτες κοινωνίες που ίδρυσε ο άνθρωπος, από τις πρώτες οργανωμένες κοινωνίες. Στη σύγχρονη εποχή χρονολογείται η ασφαλιστική, όχι επιστήμη, γιατί ξεκίνησε με πολύ πιο απλό στάδιο, παρότι είχε εξελιχθεί πάρα πολύ, αλλά χρονολογείται από το 13ο αιώνα, με τη μορφή που την ξέρουμε σήμερα, με ασφαλιστικές εταιρείες, με τα ασφαλιστικά προϊόντα, με συμβόλαια. Από το 13ο αιώνα αντιλαμβάνεστε πόσο γέννημα ανθρώπινης, πόσο παλιό είναι αυτό το αίσθημα της ανάγκης. Έκτοτε φυσικά έχει μια ραγδαία εξέλιξη, αυτό έχει γίνει σε επιστήμη και μπορούμε πολύ εύκολα να αντιληφθούμε μέσα από αυτή την ιστορία μας πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη για την ασφάλιση όλων των κλάδων. Η Τράπεζα Χανίου συνεργάζεται με κάποιες από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες για να προσφέρει ασφαλιστικά λοιπόν προϊόντα στους καταναλωτές. Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που η Τράπεζα Χανίου δίνει στους καταναλωτές, ούτως ώστε να νιώθουν την ασφάλεια, αν θέλετε, ότι έχουν να κάνουν με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τους ασφαλίσουν, αλλά να τους ασφαλίσουν και να τους κάνουν να νιώθουν τη σιγουριά? Γιατί ξέρετε, θέλει ο κόσμος να νιώθει τη σιγουριά με τα ασφαλιστικά προϊόντα. Σαφώς θέλει και αυτός είναι και ο σκοπός μας. Στην Τράπεζα έχουμε ένα σλόγγαν. Το σλόγγαν είναι κεφάλαιό μας ο άνθρωπος. Δίνουμε πολύ πολύ βαρύτητα ακριβώς σε αυτό το κομμάτι που λέγεται άνθρωπος. Εμένα το δικό μου μότο, αν θέλετε, ο τρόπος που λειτουργώ είναι ο εξής. Προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση του πελάτη. Να. Τι θα ήθελα σαν πελάτης? Επειδή είμαι και δύσκολος πελάτης, θα ήθελα πολλά πράγματα, όπως είναι αξιοπιστία, φερεκιότητα, οικονομία στις δύσκολες εποχές που περνάμε. Θα ήθελα τον προσωπικό μου σύμβουλο, μια προσωπική επαφή με τον ασφαλιστικό μου σύμβουλο. Έναν άνθρωπο στον οποίο θα μπορεί κάποιος να απευθυνθεί ανά πάσα στιγμή και να του λύσει οποιαδήποτε απορία. Να με συμβουλέψει. Να με συμβουλέψει, να έχω μια δύσκολη στιγμή και να έχω κάποιον να απευθυνθώ. Όλα αυτά λοιπόν προσφέρουμε μέσα από την Τράπεζα Χανίων και όχι μόνο στα ασφαλιστικά μας προϊόντα, σε κάθε μας τραπεζική δραστηριότητα ή ασφαλιστική. Ακούμε τον πελάτη, στοχεύουμε στις ανάγκες του, προσαρμοζόμαστε πολύ σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, το βλέπουμε σαν ένα δικό μας οικείο πρόσωπο, οικογένειά μας, γιατί πιστεύουμε και εγώ προσωπικά ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε και αξίζει να το σημειώσουμε. Τι ασφαλιστικά προϊόντα θα μπορούσε να βρει κάποιος στην Τράπεζα Χανίων, φυσικά μετά τη συνεργασία σας με αυτές τις ασφαλιστικές εταιρείες? Βέβαια, καταλαβαίνω ότι κατά κύριο λόγο η ασφάλιση του αυτοκινήτου είναι αυτή που προέχει. Το αυτοκινήτου προέχει λόγω υποχρέωσης. Λόγω υποχρέωσης. Προέχει λόγω υποχρέωσης. Μάλλον θα το πούμε αλλιώς, ότι όλους τους κλάδους ασφάλισης τους έχουμε και τους δραστηριοποιούμε μέσα από την τράπεζα. Το αυτοκίνητο είναι αυτό που απλά τώρα βγαίνει και διαφημιστικά, αλλά όμως όλους τους κλάδους ασφάλισης μπορούμε να τους, και τους έχουμε δραστηριοποιήσει μέσα από την τράπεζα. Με ποιο τρόπο? Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες στον χώρο ασφαλιστικές εταιρείες. Η επιλογή τους έχει γίνει με πολύ αυστηρά ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η φερεγγιότητά τους, τα οικονομικά τους κριτήρια, το να ανήκουν στο φιλικό διακανονισμό και πολλά άλλα χαρακτηριστικά που δεν είναι τύπη της ώρας. Η οποία όμως, αυτή η επιλογή μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε σίγουροι ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση ο πελάτης χρειαστεί την αποζημίωση, γιατί εν τέλει αυτός είναι ο σκοπός της ασφάλειας, να είναι εκεί η ασφαλιστική εταιρεία και η Τράπεζα Χανίων δίπλα του. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το κυριότερο μας χαρακτηριστικό στο κομμάτι των συνεργασιών μας. Μέσα λοιπόν από αυτές τις ασφαλιστικές εταιρείες μπορούμε και προσφέρουμε, έχουν πρόσβαση σε όλη την αγορά και προσφέρουμε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Πυρός, αυτοκίνητα, σκάφη, αστικές ευθύνες,
ζωής και υγείας, που είναι πολύ επίκαιρο και. Ζωής και υγείας. Πάρα πολύ επίκαιρο στην εποχή μας, λόγω της κρίσης του δημόσιου συστήματος υγείας και όλους τους άλλους κλάδους που μπορείτε να φανταστείτε. Mm-hmm. Κρύβει το. Η ασφαλιστική κάλυψη κρύβει παγίδες, κρύβει κινδύνους. Και σας το ρωτάω αυτό, γιατί μιλήσατε και για το πόσο σημαντικό είναι κάποιος να έχει τον προσωπικό του σύμβολο, έναν άνθρωπο που θα μπορεί να του λύνει τις απορίες, είτε αφορά το συμβόλαιό του, είτε αφορά όρους mm-hmm. της ασφαλιστικής κάλυψης. Την ίδια ώρα που θα τολμήσω να πω ότι μπορεί να έχουμε σωρία πληροφοριών και διαφημίσεων, αν θέλετε, για ασφαλιστικές καλύψεις ιδιαίτερα χαμηλού κόστους, που με κάποιο τρόπο μας κάνει έτσι και λίγο να απορούμε ή πολύ γρήγορες ασφαλιστικές καλύψεις που μπορεί να κάνει, mm-hmm. να κάνει κάποιος. Κοιτάξτε, αυτό έχει δύο διαστάσεις. Η μία είναι η φερεγγιότητα των ασφαλιστικών εταιριών. Mm-hmm. Εμείς, όπως είπαμε, συνεργαζόμαστε με κορυφαίες στο χώρο ασφαλιστικές εταιρείες. Υπάρχουν σαφώς, δεν θα το αρνηθώ, ότι υπάρχουν εταιρείες. Όμως προσέξτε, εταιρείες, όχι ασφαλιστικά προϊόντα, ούτε καλύψεις. Εταιρείες. Οι οποίες ενδεχομένως δεν καλύπτουν τις υψηλές απαιτήσεις που θα έπρεπε να καλύπτουν. Mm-hmm. Να μην πω ότι είναι αφαιρέγγιες, να μην πω ότι έτσι δεν θέλω να τις χαρακτηρίσω. Όμως υπάρχουν εταιρείες μικρότερου βελένεκους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο, όμως όχι προϊόντα, ξαναλέω. Ναι. Από εκεί πέρα, θα πάρουμε μια άλλη διάσταση, γιατί με αυτές τις εταιρείες δεν συνεργαζόμαστε, δεν δίνουμε καμία σημασία στην Τράπεζα Χανίων. Όταν έρθει κάποιος στην τράπεζα, η μοναδική εταιρεία η οποία μπορεί να πάρει είναι μια μεγάλη και φερέγγια ασφαλιστική εταιρεία, με καμία άλλη. Να το δούμε όμως και από την άλλη οπτική. Καμία ασφαλιστική δεν γνωρίζει κανέναν πελάτη της. Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό όφελος σε καμία ασφαλιστική εταιρεία απέναντι κανενός. Δεν μας ξέρει, δεν έχει προηγούμενα μαζί μας, ούτε καν φωτογραφία μας δεν έχει. Γιατί λοιπόν αποζημιώσει εσάς και όχι εμένα? Mm-hmm. Γιατί πολύ απλά δεν έχει γίνει σωστή σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολέου. Δεν έχει γίνει σωστή εξερεύνηση αναγκών. Δεν έχει βγει σωστό συμβόλαιο βάσει των συγκεκριμένων αναγκών του κάθε πελάτη. Όπως είπαμε, ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Και ακόμα και αν δούμε ανθρώπους οι οποίοι μοιάζουν ηλικιακά, σε φίλο, σε δραστηριότητα, παρόλα αυτά έχουν άλλες ανάγκες. Κάθε λοιπόν άνθρωπος θέλει άλλο συμβόλαιο. Όταν γίνει σωστό συμβόλαιο, mm-hmm. καθαρό συμβόλαιο τίμιο, τότε υπάρχει πάντα μια σωστή και τίμια αποζημίωση. Mm-hmm. Ξεκάθαρο. Και καμία απολύτως παγίδα μετά από αυτό. Αυτό που λέτε είναι ξεκάθαρο. Με ποιο τρόπο μπορεί να ασφαλιστεί κάποιος στην Τράπεζα Χανίων? Το δίκτυο της τράπεζας απαριθμεί 23 καταστήματα. Mm-hmm. Είναι 16 στην Κρήτη και 7 στην Αττική. Μπορεί λοιπόν οποιοδήποτε, είτε είναι πελάτης, να το πούμε αυτό, είτε είναι πελάτης τράπεζας, είτε δεν είναι πελάτης, mm-hmm. μπορεί να έρθει στην τράπεζά μας, σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα τον εξυπηρετεί, να απευθυνθεί σε έναν αρμόδιο ασφαλιστικό σύμβουλο, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε κάθε κατάστημα, ο οποίος είναι πιστοποιημένος από το Υπουργείο, είναι γνώστης της ασφαλιστικής δραστηριότητας, όλων των προγραμμάτων, να τον συμβουλέψει, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, να τον συμβουλέψει σωστά, να τον καθοδηγήσει, προκειμένου να πάρει τουλάχιστον την προσφορά, να τη συγκρίνει. Έτσι. Και είτε να συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας ή όχι. Από εκεί και πέρα μπορεί εναλλακτικά να μπει στην ιστοσελίδα της τράπεζας, να συμπληρώσει μια αίτηση προσφοράς οχήματος. Αυτή τη στιγμή την έχουμε για τα αυτοκίνητα. Θα επεκταθούμε στην πορεία ενδεχομένως και στους άλλους κλάδους ασφάλισης. Να συμπληρώσει λοιπόν την αίτηση, να στείλει στην τράπεζα με email την αίτηση και να λάβει επικοινωνία από το κατάστημα που δηλώνει τον εξυπηρετεί. Αν είσαι αρμόδιος εκπρόσωπος της τράπεζας, επικοινωνεί μαζί του με τηλέφωνο είτε με email, προκειμένου να συνεννοηθούν. Πλησιέστερο κατάστημα ουσιαστικά για να υπάρξει και μια. Πλησιέστερο, ναι, όποιον τον εξυπηρετεί. Ναι, όποιον τον εξυπηρετεί. Αλλά επειδή όμως αυτό είναι ιντερνετικό, μπορεί να το κάνει ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος και από τη Βόρεια Ελλάδα, αν το πλησιέστερο είναι στην Αττική. Ναι, βέβαια. Όποιον τον εξυπηρετεί. Έτσι κι αλλιώς η ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι επίσημα αποδεδειγμένη και μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη οποιοδήποτε και αν βρίσκεται ο πελάτης. Mm-hmm. Και για να καλύψουμε λίγο και το κομμάτι των πληρωμών, εφόσον ασφαλιστώ λοιπόν στην Τράπεζα mm-hmm. Χανίων, πώς μπορώ να εξοφλώ την ασφαλιστική μου κάλυψη? Γίνεται και μέσω διαδικτύου? Ξέρετε, τώρα είναι και η εποχή τέτοια που όλοι κοιτάζουμε την διευκόλυνσή μας. Μπορεί να γίνει πολύ εύκολα και γρήγορα, με πολλούς τρόπους. Καταρχάς, και προτρέπω τους πελάτες να έρχονται στο κατάστημα. Mm-hmm. Αν αυτό είναι εφικτό και όσο είναι αυτό εφικτό. Αφενός για να πάρουν το ασφαλιστήριό τους, να μας γνωρίσουν από κοντά, να τους γνωρίσουμε, να έχουμε, όπως είπαμε, αυτή την προσωπική επαφή προσωπική που εμείς προσωπικά την επιθυμούμε με τους πελάτες μας. Μπορούν λοιπόν να έρθουν από το κατάστημα, οποιοδήποτε τους εξυπηρετεί και να πληρώσουν με μετρητά, με οποιοδήποτε τρόπο μέσα στο κατάστημα. Μπορεί όμως η πληρωμή να γίνει και με web banking και με πιστωτική κάρτα, με κάποια mm-hmm. πάγια εντολή από λογαριασμό, αν είναι πελάτες τράπεζας, ή να ανοίξουν λογαριασμό ή όχι. Με οποιοδήποτε τρόπο. Η τεχνολογία, δόξα τω Θεώ, μας βοηθάει πάρα πολύ σε οποιαδήποτε πολλά. Και τη χρησιμοποιούμε
κατά κόρον. Βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί μας λύσατε πολλές απορίες και εμένα προσωπικά σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της ασφαλιστικής καλύψης. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και που μας δώσατε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα που είναι πολύ επικαιρά τώρα πια. Mm-hmm. Γιατί όπως είπαμε, το αίσθημα της ασφάλειας πηγάζει μέσα από τον κάθε άνθρωπο. Σημαντικό. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές με υγεία.